Ευχαριστώ. Φέρατε μια τροπολογία η οποία μπορεί φαινομενικά να είναι ευεργετική για τους αγρότες, όμως πολύ φοβάμαι ότι βλέπουμε το τυράκι, αλλά δεν βλέπουμε τη φάκα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στο 2019 θα πάψει να ισχύει ο νόμος Κατσέλη, με αποτέλεσμα ακόμη περισσότεροι συμπατριώτες μας να κινδυνεύσουν να χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, το βιός τους. Επειδή στην εντός εισαγωγικών δημοκρατία σας, ένα νόμιμο εκλεγμένο κόμμα από τη λαϊκή βάση, το λαό, δεν έχει βήμα πουθενά, σε κανένα έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, οφείλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε όσους λένε ότι δεν μας βλέπουν. Η Χρυσή Αυγή, απαγορευμένη από τα ΜΜΕ, ακόμη και από τους μικρούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, τους οποίους απειλούν οι εντός εισαγωγικών δημοκράτες, προκειμένου να μην μας παρουσιάζουν. Είναι το μοναδικό κόμμα σε ολόκληρη την πολιτική ιστορία της Ελλάδος, του οποίου βουλευτές φυλακίστηκαν και στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, αποκλεισμοί και απαγορεύσεις. Κι όμως κάποιοι ανύπαρκτοι λένε πως δεν κάνουμε τίποτε. Θα αναφερθώ επιγραμματικά για να ενημερώσω φίλους και εχθρούς για τον πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής. Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στην πολύπαθη Μακεδονία μας, που έχει προδώσει ένα ένοχο πολιτικό κατεστημένο, επρόκειτο να λάβει η χώρα μια προκλητικά ανθεληνική εκδήλωση. Η πρόσκληση, μάλιστα, η οποία είχε δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο, ήταν σε σλάβικη γλώσσα. Η Χρυσή Αυγή ήταν εκεί. Εκεί, στον Άγιο Παντελεήμονα του νομού Φλωρίνης, και μία κινητοποίηση εξέφρασε το πνεύμα της εθνικής αντίστασης και τελικά η εκδήλωση αυτών οι οποίοι αποδεδειγμένα και με δικαστική απόφαση δρούν αντεθνικά δεν έγινε. Την εκδήλωση αυτή όμως δεν την είδε κανείς από αυτούς που λένε ότι δεν μας βλέπουν. Καμία εφημερίδα βεβαίως δεν είπε λέξη. Το Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωση στην Καρδίτσα και παράνομη αντισυγκέντρωση. Συγκέντρωση η οποία τελικά έγινε σε πείσμα ενός ολόκληρου συστήματος που πολεμά τη Χρυσή Αυγή με λύσα και στο οποίο φυσικά εντάσσονται και οι διάφοροι εντός εισαγωγικών πατριώτες που δεν βλέπουν τη Χρυσή Αυγή. Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, σε κάλεσμα βορειοϋπηρωτικών σωματείων για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Αλβανική Πρεσβεία για τη δολοφονία ενός ξεχωριστού Έλληνα στη Βόρειο Ήπειρο, η Χρυσή Αυγή ήταν εκεί. Και την είδαν και τηλεοπτικοί σταθμοί και μεγάλες επισκεψιμότητας σελίδες στο διαδίκτυο. Και πάλι όμως, οι θλιβεροί κομματάρχες, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η σε διατεταγμένη υπηρεσία από το σύστημα εντός εισαγωγικών πατριώτες, που δεν θέλουν τη Χρυσή Αυγή, δεν την είδαν. Αλήθεια, πού ήταν όλη αυτή στη συγκέντρωση ενάντια στα ανθεληνικά σχέδια των Σκοπιανών στη Μακεδονία μας? Στη συγκέντρωση για τον νέο εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κατσίφα? Ήταν απόντες. Την 5η, 8 Νοεμβρίου 2018, χιλιάδες Ελλήνων συγκεντρώθηκαν στους Βουλιαράτες για την κηδεία του νέου εθνομάρτυρα του ελληνισμού, Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και ανάμεσά τους βεβαίως και χρυσαυγίτες. Απλά στελέχη, αλλά από βουλευτές μόνο δύο. Διότι, με την περήφανη πλεκτάνης βάρος της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας, οι περισσότεροι έχουμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Και με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό μας, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο. Το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018, μια ομάδα αγωνιστών της Χρυσής Αυγής προχώρησε σε μια δυναμική παρουσία στο Δήμο Καλλιθέας, μοιράζοντας φυλάδια προς τιμήν του νέου εθνομάρτυρα που πέθανε για τη σημαία μας στη Βόρειο Ήπειρο. Ο λαός τους υπεδέχθη με ενθουσιασμό, ενώ σε άμεσο χρόνο προσήλθαν στο χώρο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί άραγε? Εάν ήταν τίποτα παρακρατικοί εντός εισαγωγικών ακτιβιστές, από αυτούς που καίνε την ελληνική σημαία, είναι βέβαιον ότι η αστυνομία δεν θα ερχόταν καθόλου. Ή θα ερχόταν με τόση καθυστέρηση αρκετή, ώστε τα παιδιά της εξουσίας που παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές να έχουν αποχωρήσει με την ησυχία τους. Αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Μια χώρα την οποία εξουσιάζουν όσοι μισούν οτιδήποτε εθνικό και αντιμετωπίζουν με πανικό οτιδήποτε ηρωικό έξω από τη λογική της φτήνιας τους και της κακομοιριάς τους. Τα μόνα που θέλουν να ενδιαφέρουν τον λαό είναι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, ο ένφια, ο ΦΠΑ και βεβαίως και το αν θα γίνει το κόμμα το οποίο προσκυνάνε εξουσία προκειμένου να τακτοποιήσουν τα δικά τους παιδιά. Δεν τους περισσεύει στους γρεκύλους χρόνους να σκεφτούν
αυτούς που σκέπτονται μέσα στην ιστορία, αυτούς που ξεπερνούν το προσκυνημένο σήμερα και βλέπουν μέσα από ένα ένδοξο παρελθόν ένα μέλλον λαμπρό για το έθνος πέρα από τη λογική. Τη λογική είτε του αστισμού είτε της περίφημης αριστεροσύνης. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και κρατά ψηλά τη σημαία του εθνικισμού σε πείσμα των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών ενάντια στη Χούντα των ΜΜΕ, δίνει μάχες πολιτικές εναντίον όλων. Για αυτούς που δεν μας βλέπουν λοιπόν, που κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και καλοπροαιρετοί ή να είναι θύματα της προπαγάνδας των εχθρών μας, απαντάμε. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, από τη Βόρειο Ήπειρο μέχρι την Καλλιθέα και σε κάθε γωνιά της πατρίδος μας. Είναι εδώ και αγωνίζεται παρόλο το γεγονός ότι υφίσταται ένα πρωτοφανή διωγμό και αποκλεισμό. Βεβαίως, την πρωτοβουλία για αυτό το βρώμικο πόλεμο έχουν οι πληρωμένοι λακέδες και κομματάρχες των κομμάτων του πολιτικού κατεστημένου, με πρώτη και καλύτερη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τους εντός εισαγωγικών πατριώτες των μνημονίων. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς, εάν θέλουν να μας βλέπουν, να μην περιμένουν τα πληρωμένα δελτία ειδήσεων της τηλεοράσεως, να σταθούν δίπλα μας, όπως στάθηκαν με ψυχή γενναία και αδάμαστη βούληση εθνική όσοι βρέθηκαν δίπλα μας στη Φλόρινα, στην Καρδίτσα, στους Βουλιαράτες, στην Καλλιθέα και όπου αλλού υπάρχει πεδίο για πολιτικό αγώνα, για να κερδίσουμε την πατρίδα μας που χάνεται μέρα με την ημέρα. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ και θα είναι εδώ ως το τέλος του κόσμου να αγωνίζεται με τη σημαία του εθνικισμού ψηλά για μια νέα Ελλάδα.